Εγώ θα είμαι σωστός, αποτελεσματικός και δίκαιος, γιατί λεφτά υπάρχουν. Για την υπαγωγή στο φόρο ακίνητης περιουσίας δεν χρειάζεται να γίνει άλλη παρέμβαση και κυρίως δεν χρειάζεται να γίνει άλλη παρέμβαση μέσω των λογαριασμών της ΔΕΗ. Κυκλοφόρησαν σενάρια συγκυβέρνησης. Δεν μας αφορούν, το έχουμε πει πολλές φορές. Να συγκυβερνήσουμε σε τι, στο λάθος? Αποφάσισαν να μας εξαπατήσουν και να μας εκβιάσουν. Αυτά δεν είναι πιέσεις, δεν είναι απεργίες. Αυτά είναι αμφισβήτηση της καρδιάς της δημοκρατίας. Και η δημοκρατία πρέπει να αμήνεται. Έλληνες, θέλετε να μείνετε μέσα στην Ευρώπη με αυτές τις υποχρεώσεις και να σταματήσετε να κοροϊδεύετε το λαό σας? Ή θέλετε να βγείτε από την Ευρώπη, οπότε κάντε του κεφαλιού σας με την ευχή μας και ό,τι κατεβάσει? Αποφάσισαν να μας τρομοκρατήσουν. Θα ξεκινήσει το νέο πρόγραμμα ότι επιπλέον θα διαμορφωθεί το μνημόνιο της ανάπτυξης. Το μνημόνιο είναι ευκαιρία για τον τόπο. Είναι ευτυχία για τον τόπο. Ναι, δυστυχώς πρέπει να κόψουμε μισθούς και συντάξεις. Μείωση των εργοδοτικών εισφορών κατά 25%. Στο τέλος της θητείας μου η Ελλάδα δεν θα είναι χρεοκοπημένη. Αποφάσισαν να μας βυθίσουν στην ανεργία και τη φτώχεια. Αποφάσισαν χωρίς εμάς. Προχωράμε χωρίς αυτούς. Στις εκλογές αυτές κρίνεται το μέλλον των παιδιών μας, των γονιών μας, της πατρίδας μας. Το αποτέλεσμά τους μπορεί να αλλάξει ακόμα και το μέλλον όλης της Ευρώπης. Τώρα είναι η ώρα για ριζικές αλλαγές. Είναι ώρα να διώξουμε αυτούς που μας οδήγησαν στην καταστροφή. Να βάλουμε θεμέλια για μια κοινωνία δίκαιη, ελεύθερη και δημοκρατική. Ενωμένοι μπορούμε να τους ανατρέψουμε. Νέα Δημοκρατία, Πασόκ και οι σύμμαχοί τους αποφάσισαν χωρίς εμάς. Αποφάσισαν να θυσιάσουν το μέλλον μας, το μέλλον των παιδιών μας, για τα συμφέροντα των τραπεζιτών, των πολυεθνικών, των πλουσίων. Αποφάσισαν να μας τρομοκρατήσουν. Λένε χωρίς αυτούς το χάος. Ποιοι? Αυτοί που μαζί με την Τρόικα σχεδιάζουν μια τριτοκοσμική Ελλάδα με μισθούς Βουλγαρίας και κοινωνικό κράτος αφρικανικών χωρών. Αποφάσισαν να πουν ψέματα για τις αιτίες του χρέους. Η απάντηση στην κατακραυγή που υπάρχει εναντίον του πολιτικού προσωπικού της χώρας, πώς θα φάγατε τα λεφτά που μας ρωτάει ο κόσμος, είναι αυτή, σας διορίσαμε. Τα φάγαμε όλοι μαζί. Λαιλατούν τις ζωές μας και τη δημόσια περιουσία, ενώ ξέρουν ότι το χρέος προέρχεται από τη φορολογική ασυλία των πλουσίων, από τις τεράστιες προμήθειες, τους εξοπλισμούς, τις μίζες. Αποφάσισαν να μας εξαπατήσουν. Λένε ότι χτυπούν τη διαφθορά και τη διαπλοκή, ενώ τις ενισχύουν, μοιράζοντας συγχωροχάρτια στη Siemens και στα άλλα σκάνδαλα. Συμμετέχουν στην κυβέρνηση, αλλά λένε ότι δεν συγκυβερνούν. Εξαπατούν με προεκλογικά προγράμματα, ενώ έχουν δεσμευτεί από τα μνημόνια που ψήφισαν. Αποφάσισαν να κατασυκοφαντήσουν την αριστερά. Έχετε ο κύριο Τσίπρας, λέει να φύγετε με ελικόπτερο, θα σας αφήσουμε στο ξύλο, θα σας πετάμε αυγά και γιαούρτια και είναι πάρα πολύ διασκεδαστικό και αυτό και πολύ ωραία φασαρία, λέει ωραία κερί. Όταν υποστηρίζαμε ότι το χρέος δεν μπορεί να εξυπηρετηθεί, ότι οι πολιτικές της Τρόικα καταστρέφουν την οικονομία και την κοινωνία, μας κατηγορούσαν ότι είμαστε εκτός τόπου και χρόνου. Όμως η πολιτική τους, μέσα σε 2 χρόνια, υπερδιπλασίασε την ανεργία, οδήγησε ανθρώπους στην εξαθλίωση, την απόγνωση, ακόμα και την αυτοκτονία. Αποφάσισαν να μας συκοφαντήσουν γιατί αντιστεκόμαστε. Γιατί συμμετείχαμε ολόψυχα στις μεγαλειώδεις διαδηλώσεις και τους αγώνες του ελληνικού λαού για την αξιοπρέπειά του. Γιατί ενωθήκαμε με κάθε εργαζόμενο που προάσπισε τα δικαιώματά του. Ενωθήκαμε με τοπικά κινήματα αλληλεγγύης, ενάντια στα χαράτσια, για το περιβάλλον. Μας συκοφαντούν αυτοί που αποφάσισαν να παραβιάσουν το ίδιο το Σύνταγμα για να επιβάλλουν τη βάρβαρη πολιτική τους. Καταργώντας δημοκρατικές ελευθερίες, εκφυλίζοντας θεσμούς, διορίζοντας πρωθυπουργούς που κανένας μας δεν ψήφισε, ρίχνοντας τόνους χημικών, χτυπώντας χωρίς έλεος πολίτες κάθε ηλικίας που μαζικά και ειρηνικά αντιστέκονταν στα σχέδιά τους, ενώ αυτοί ψήφιζαν ναι σε όλα. Παπανδρέου Γιώργος. Ναι σε όλα. Σαμαράς Αντώνιος. Ναι σε όλα. Βενιζέλος Ευάγγελος. Ναι σε όλα. Τώρα όμως ψηφίζουμε εμείς. Αποφάσισαν χωρίς εμάς, προχωράμε χωρίς αυτούς. Προχωράμε μαζί για μια κοινωνία δίκαιη, ελεύθερη και δημοκρατική. Για μια οικονομία με επίκεντρο τις κοινωνικές ανάγκες και τα δημόσια αγαθά. Προχωράμε σε άμεσα μέτρα προστασίας της κοινωνίας. Με εγγυημένο ελάχιστο εισόδημα,
και επίδομα ανεργίας. Με περίθαλψη, στέγη και πρόσβαση στις υπηρεσίες κοινής ωφέλειας για όλους. Με μέτρα ανακούφισης υπερχρεωμένων νοικοκυριών, αγροτών και μικρών επιχειρήσεων. Με έλεγχο τιμών, μείωση του ΦΠΑ και κατάργησή του στα είδη βασικής ανάγκης. Προχωράμε στην απαλλαγή από το βάρος του χρέους. Με διαγραφή του μεγαλύτερου μέρους του χρέους, με χρήση κάθε μέσου πίεσης και ρύθμιση του υπόλοιπου με ρήτρα ανάπτυξης και απασχόλησης. Με αναδιαπραγμάτευση σε ευρωπαϊκό πλαίσιο και με διεκδίκηση για αλλαγή του ρόλου της Ευρωπαϊκής Κεντρικής Τράπεζας. Με την προστασία των ασφαλιστικών ταμείων και των μικρών αποταμιευτών. Προχωράμε στη φορολόγηση του πλούτου και την πάταξη της φοροδιαφυγής. Με καταγραφή περιουσιών και επαρκή φορολόγηση των μεγάλων περιουσιών και εισοδημάτων σε Ελλάδα και εξωτερικό. Με αύξηση της φορολόγησης των κερδών των ανωνύμων εταιριών. Με φορολόγηση των χρηματοοικονομικών συναλλαγών και της πολυτελούς κατανάλωσης. Με απαγόρευση συναλλαγών μέσω εταιριών offshore. Προχωράμε στην παραγωγική και περιβαλλοντική ανασυγκρότηση. Με εθνικοποίηση και κοινωνικοποίηση των τραπεζών. Με ανάκτηση των δημόσιων επιχειρήσεων στρατηγικής σημασίας που έχουν ιδιωτικοποιηθεί. Με προστασία και ενίσχυση μικρομεσαίων επιχειρήσεων και συνεταιρισμών. Με οικολογικό μετασχηματισμό στην παραγωγή ενέργειας, τον τουρισμό, τη μεταποίηση και τον αγροτικό τομέα. Προχωράμε σε αξιοπρεπείς συνθήκες εργασίας. Με δίκαια αμοιβόμενη και ασφαλή εργασία. Με άμεση αποκατάσταση του κατώτερου μισθού. Με άμεση επαναφορά των συλλογικών διαπραγματεύσεων και των συλλογικών συμβάσεων. Με ισχυρούς ελεγκτικούς μηχανισμούς για την προστασία της εργασίας. Προχωράμε σε μια πραγματική δημοκρατία. Με εγκαθίδρυση της λαϊκής κυριαρχίας και καθιέρωση της απλής αναλογικής. Με κατάργηση του νόμου περί ευθύνης υπουργών και των οικονομικών προνομίων των βουλευτών. Με μέτρα κατά της διαφθοράς και της διαπλοκής, υπέρ της διάκρισης των εξουσιών. Με κατοχύρωση των δημοκρατικών, πολιτικών και συνδικαλιστικών δικαιωμάτων. Με ενίσχυση των δικαιωμάτων των γυναικών και των νέων στην οικογένεια, την οικονομία και την εργασία. Με εισαγωγή μορφών άμεσης δημοκρατίας, αυτοδιαχείρισης και κοινωνικού ελέγχου σε όλα τα επίπεδα. Με πραγματική αποκέντρωση και ενίσχυση του ρόλου και των πόρων της αυτοδιοίκησης. Προχωράμε σε ένα ισχυρό κοινωνικό κράτος με ενίσχυση των δημόσιων δομών υγείας και κοινωνικής ασφάλισης. Προχωράμε σε μια προοδευτική κοινωνία με έμφαση την παιδεία, την έρευνα και τον πολιτισμό. Ανατροπή στην Ελλάδα, μήνυμα στην Ευρώπη. Προχωράμε με τους λαούς της Ευρώπης και όλου του κόσμου. Κάποιοι λένε ότι οι προτάσεις της αριστεράς οδηγούν στην απομόνωση. Λένε ψέματα. Όλος ο πλανήτης εξεγείρεται. Από την Αραβική Άνοιξη και το δημοψήφισμα της Ισλανδίας, ως το κίνημα Καταλάβετε τη Wall Street, από τους Ινδυγνάδους της Ισπανίας, ως τις διαδηλώσεις και τα κινήματα στην Πορτογαλία, την Ιρλανδία, τη Γαλλία, την Αγγλία. Οι εκατοντάδες χιλιάδες που διαδηλώσαμε στις πλατείες της Ελλάδας, έχουμε την αλληλεγγύη και τη συμπαράσταση όλων των λαών της Ευρώπης. Είμαστε όλοι Έλληνες. Η ενίσχυση της αριστεράς στην Ελλάδα είναι μήνυμα ελπίδας για κάθε λαό. Για μια δημοκρατική Ευρώπη με κοινωνική δικαιοσύνη. Τώρα είναι η ώρα να βρουν δικαίωση οι αγώνες, οι δικοί μας και των λαών της Ευρώπης. Τώρα είναι η ώρα να κάνουμε τα μνημόνια και τους υποστηρικτές τους παρελθόν. Τώρα είναι η ώρα να μπει τέρμα στην κοινωνική καταστροφή και την άνοδο του φασισμού. Αύριο θα είναι ήδη αργά. Όλες και όλοι εμείς στο ΣΥΡΙΖΑ, Ενωτικό Κοινωνικό Μέτωπο, πορευόμαστε μαζί με πίστη στην ενότητα. Καλούμε σε κοινή προσπάθεια όλους όσοι αντιστέκονται στην πολιτική του δικοματισμού και των δορυφόρων τους. Δύο χρόνια τώρα ψήφιζαν ναι σε όλα, αδιαφορώντας για τις αντοχές της κοινωνίας. Τώρα ήρθε η ώρα να ψηφίσουμε εμείς, να αποφασίσει ο λαός. Τώρα ήρθε η ώρα να προχωρήσουμε χωρίς αυτούς. Για μια μεγάλη ανατροπή στην Ελλάδα, για ένα ισχυρό μήνυμα στην Ευρώπη. Στις εκλογές αυτές κρίνεται το μέλλον των παιδιών μας, το μέλλον της πατρίδας μας. Η πατρίδα δεν είναι ιδιοκτησία των τραπεζιτών, των μεγαλοεπιχειρηματιών, των μεγαλοεκδοτών, των εφοπλιστών. Πατρίδα είμαστε εμείς, όλοι και όλες εμείς. Οι φίλοι μας και οι οικογένειές μας, τα σχολιά μας και τα νοσοκομεία μας, ο φυσικός μας πλούτος, το μέλλον μας. Ας μην το χαρίσουμε σε κανέναν. Μαζί μπορούμε να διεκδικήσουμε μια νέα λαϊκή πλειοψηφία. Να διεκδικήσουμε τη λαϊκή εντολή, τη δική σου εντολή. Για μια κυβέρνηση της αριστεράς, για ένα νέο συνασπισμό εξουσίας που θα καταγγείλει το μνημόνιο της χρεοκοπίας και τη δανειακή σύμβαση της υποτέλειας. Για να αλλάξει πορεία η χώρα. Για να ζήσουμε εμείς και οι επόμενες γενιές με αξιοπρέπεια και δικαιοσύνη. Αυτοί που μας κυβέρνησαν μας οδήγησαν στην καταστροφή. Τώρα είναι η ώρα της ανατροπής. Ενωμένοι μπορούμε να νικήσουμε.
αποφάσισαν χωρίς εμάς. Προχωράμε χωρίς αυτούς. Ανατροπή στην Ελλάδα, μήνυμα στην Ευρώπη. ΣΥΡΙΖΑ, Ενωτικό Κοινωνικό Μέτωπο.